Επιδίωξη της κυβέρνησης στο βάθμο που αυτό είναι εφικτό είναι η μείωση των φόρων, τόνισε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Ενώ προς επίρρωση αυτού, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας από το 24% στο 13% για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τους οίκους ευγυρίας, αλλά και τις μονάδες παροχής υπηρεσιών φροντίδας στα άτομα με αναπηρία. Όσο η αξιοπιστία εμπεδώνεται και δεν αποτελεί προτεραιότητα, η οικονομία θα μπορεί, ή ο προϋπολογισμός θα μπορεί να προχωρά σε μείωση των φορολογικών βαρών, πράγμα που αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής με σημαντική μείωση της φορολογίας, εισοδήματος, επιχειρήσεων και περιουσίας ύψους 3,5 δις μέχρι το 2021. Αλλά και τώρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, στο βαθμό που υπάρχει χώρος, επιδίωξή μας είναι να μειώνουμε τους φόρους και ανακοινώνω από εδώ τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, για τους οίκους ευγυρίας, για τις μονάδες παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, νοητική υστέρηση κτλ. Μετά από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι κατατόπους συλλόγοι ατόμων με αναπηρία της χώρας προχώρησαν στο πρώτο σχόλιο, αναφέροντας πως είναι μια πολύ θετική κίνηση αν αυτή υλοποιηθεί. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι η χώρα μας έχει ένα από τα υψηλότερα ΦΠΑ τα οποία υπάρχουν παγκοσμίως. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες μονάδες οι οποίες φροντίζουν άτομα με αναπηρία ή και οίκους ευγυρίας, κατ' επέκταση δηλαδή σε όλες αυτές τις δομές οι οποίες εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία, θεωρώ από τη δική μου τη μεριά ότι είναι ένα θετικό μέτρο, παρόλο που ακόμα δεν έχει βγει σε εγκύκλιο για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η σκέψη του Υπουργού. Περιμένουμε να δούμε κάτι περισσότερο από αυτό που έχει ανακοινωθεί πρόχειρα αυτή τη στιγμή και υπάρχει στο διαδίκτυο. Σαφώς αυτή η εξαγγελία θα πρέπει να είναι ουσιαστική και να είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθάει πραγματικά τα άτομα με αναπηρία και τις δαπάνες τις οποίες κάνουν για τις φυσικοθεραπείες, τις λογοθεραπείες κτλ. Δεν θα ήθελα να μπερδέψω τον κόσμο αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να παρανοήσει όλα αυτά τα οποία ανακοινώνουμε αυτή τη στιγμή ή σχολιάζουμε αν θέλετε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε αρχικά και σε δεύτερο βαθμό αυτό το μέτρο να είναι ένα ουσιαστικό μέτρο το οποίο θα μετακυλιστεί κυριολεκτικά στις δαπάνες των ατόμων με αναπηρία και να ελαφρυνθούν από τις θεραπείες τις οποίες πρέπει να κάνουν σε αυτές τις δομές.